centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936. Έχετε στα χέρια σας όλα τα στοιχεία της πρώτης μέρας. Ναι, τα οποία είναι και ένα καλό δείγμα για την κοινωνία μας, κύριε Νατσούλη. Για γιατί να δούμε. Μιλάμε ότι έγιναν περίπου στα 3.000 τεστ. Εδώ μιλάμε, πραγματικά είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα τεστ που μπορούν να γίνουν καθημερινά σε αυτή την περιοχή. Ναι, ναι. 3.000 τεστ σήμερα στην Καστοριά. 3.000 self-test, γιατί 3.000 είναι τα παιδιά μας, όπως καταλαβαίνετε, σε δημοτικά. Που έβγαλαν τι. Έβγαλαν τι. Πρώτα να μιλήσουμε για τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Είχαμε τρεις εκπαιδευτικούς. Τα θετικά τα πρώτα ήταν τρία. Έκαναν μάλιστα όμως επανέλεγχο και βγήκαν αρνητικά και τα τρία. Και τα τρία. Άρα από εκπαιδευτικούς λοιπόν, είμαστε μηδέν. Είμαστε μηδέν. Πάμε τώρα στα παιδιά. Επίσης ένα θετικό σε μαθητή, το οποίο με τον επανέλεγχο βγήκε αρνητικό. Μάλιστα. Από τα 3.000 παιδιά. Να πω για τα νηπιαγωγεία όμως τώρα. Ναι. Τα νηπιαγωγεία δεν είχαμε αναφορά σε κάποιον εκπαιδευτικό από ό,τι βλέπω. Σε παιδιά υπήρχαν δύο, εκ των οποίων το ένα έχει βγει στον επανέλεγχο αρνητικό και το άλλο το περιμένουμε. Μάλιστα. Επομένως ουσιαστικά δεν είχαμε κανένα θετικό κρούσμα. Αυτά που έγινε πραγματικά επανέλεγχος ήταν ψευδώς θετικά, που είναι κάτι καλό αυτό. Πάρα τα ψευδώς πολύ αρνητικά είναι τα επικίνδυνα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Επαναλαμβάνω, 3.000 self-test σε παιδιά και εκπαιδευτικούς στις πρωτοβάθμιες στο νομό μας. Αν βάλουμε και τους εκπαιδευτικούς, πάμε 3,5. 3,5, σωστό. Αν βάλουμε και τους εκπαιδευτικούς, πάμε 3,5 φυσικά. Ναι. Με 0 κρούσματα. Ναι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Για την πρώτη μέρα, επαναλαμβάνω, για το πρώτο τεστ της επανεκκίνησης των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Νομίζω αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι με αυτή την εικόνα μπορούμε να ολοκληρώσουμε και να αισθανθούμε κάπως καλύτερα. Ένα αισιόδοξο μήνυμα νομίζω πάρα δίνουμε προς την κοινωνία και αξίζουν συγχαρητήρια φυσικά στους γονείς που φαίνεται ότι μπράβο προσέχουν και στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους και ίσως είναι και ένα πρώτο δείγμα ότι και οι εμβολιασμοί αποδίδουν. Ίσως και αυτό. Πολύ σωστά. Και στα πολύ παιδιά μας βέβαια που πάντα μας δίνουν το παράδειγμα, δεν το συζητάμε. Μακάρι. Και σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Ξανθόπουλε, καλό μεσημέρι. Με καλά, τα ωραία νέα που μας μεταφέρατε στον επίλογο. Ναι, τέλεια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936.